Λοιπόν, η, η, κυρία, η συνάδελφος, η, τε, η, κυρία Τελιγιορίδου έχει το λόγο τώρα και θα κλείσουμε με τον κύριο Σιμόπουλο. Λοιπόν, πάμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα. Ε, πράγματι η συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ε, το συνεταιριστικό κίνημα είναι κάτι για το οποίο η χώρα μας έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Ας μην ξεχνάμε ότι ο πρώτος συνεταιρισμό και διεθνός έγινε στην δική μας χώρα, ο συνεταιρισμό Αμπελακίας, πολύ πριν και από αυτούς που διεθνώς χαρακτηρίζονται ως πρωτοπόροι στην Αγγλία. Και παρόλο που υπάρχει αυτή η ιστορία στη χώρα μας, παρόλο που ακόμη και το Σύνταγμά μας ε, μιλάει για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθε και για την υποχρέωση του κράτους ε, να εποπτεύει και να προστατεύει τους συνεταιρισμούς, ε, δεν είχαμε την ίδια ανταπόκριση ε, των συνεταιρισμών ε, όλα τα προηγούμενα χρόνια με την έννοια ότι περάσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση ε, όπου υπήρξαν ε, πολύ περιορισμένα τα παραδείγματα των υγιών συνεταιρισμών και αρκεί να θυμηθούμε τον κύριο Τσαφτάρη, Υπουργό Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος έλεγε ότι από τους συνεταιρισμού έχουν πάρθει 500 εκατομμύρια δάνεια, τα οποία δεν αποδόθηκαν. Με την έννοια λοιπόν αυτή, πράγματι υπάρχουν προβλήματα στο συνεταιριστικό περιβάλλον που αφορούν τα χρέη των συνεταιρισμών αλλά και την διαχείριση της περιουσίας τους και σίγουρα χρειάζεται μία προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε αυτό το περιβάλλον που πρέπει να κινηθούν οι συνεταιρισμοί. Εδώ όμως στο νομοσχέδιο το οποίο καταθέτεται φαίνεται ότι υπάρχει μια σαφής στρατηγική επιλογή στην οποία δεν μπορούμε άκρητα να συμφωνήσουμε. Και αναφέρομαι στον πυρήνα της φιλοσοφίας του νομοσχεδίου αυτού. Ο συνεταιρισμός, η συνεταιριστική έννοια, αποτυπώνεται με σαφείς αρχές, οι οποίες είναι διεθνώς συμφωνημένες. Και αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αμφισβητείτε. Πρόκειται για μια εθελοντική ένωση των αγροτών, οι οποίοι ε, υπεύθυνα αποδέχονται τις ευθύνες τους, που προκύπτουν μέσα από μια τριπλή ιδιότητα. Πρώτον, είναι η ίδια η παραγωγή ιδιοκτήτες του συνεταιρισμού. Εδώ με αυτό το νομοσχέδιο ανοίγουν παράθυρα για άλλου ε, είδους ιδιοκτησίας είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, για την έγκριση ή την απόρριψη αποφάσεων. Και εδώ αυτό το νομοσχέδιο ανοίγει παράθυρα να μην είναι αυτή η καταποκλειστικότητα υπεύθυνη. Και είναι οι ίδιοι οι προμηθευτές των συνεταιρισμών που επίσης με αυτό το νομοσχέδιο αυτή η ιδιότητα πάβει να υπάρχει. Θα πρέπει να καταλάβουμε και ο συντάκτης του νομοσχεδίου, αλλά και το πολιτικό προσωπικό που έδωσε σε αυτόν την κατεύθυνση για τη σύνταξή του, ότι ο συνεταιρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή επιχειρηματικότητας, σαφώς διακριτή από τις ιδιωτικές εταιρείε. Και με αυτό το νομοσχέδιο θα πω ότι αυτή η βασική αρχή του συνεταιρίζεστε, ποδηγετείτε. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί προ όφελο των μελών του και δεν επιδιώκει την επένδυση του κέρδους σε όσους επενδύουν σε αυτό. Αυτό είναι η διαφορά του με μια ιδιωτική επιχείρηση, όπου μια ιδιωτική εταιρεία έχει μετόχους που επιδιώκουν το, κέρδο, το κέρδος και είναι διαφορετικό το κέρδος των μετόχων μιας τέτοιας εταιρείας και διαφορετική Διαφορετική η επιστροφή ε, του πλεονάσματος ε, που υπάρχει στο συνεταιρισμό στα μέλη του. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έννοια της δημιουργίας ενός συνεταιρισμού δεν γίνεται αποκλειστικά με χρηματοοικονομικά κριτήρια. Η δημιουργία ενός συνεταιρισμού ε, δίνει την δυνατότητα στα μέλη του πέρα από τα χρηματοοικονομικά κριτήρια, ε, να έχουν μια κοινωνική και πολιτισμική συνοχή. Ο νόμος, λοιπόν, εκτιμώ ότι δεν τηρεί την δεοντολογία των διεθνώς αναγνωρισμένων συνεταιριστικών αρχών, δεν τηρεί τα πρότυπα που υπάρχουν για την κοινωνική οργάνωση μέσω του συνεταιριστικού θεσμού και δεν στηρίζει το κοινωνικό κεφάλαιο. Είναι σαφές ότι στο συνεταιρισμό τα μέλη πρέπει για παράδειγμα να συμμετέχουν ισότιμα στο κεφάλαιο του συνεταιρισμού, κάτι που αναιρείται με το νομοσχέδιο αυτό, καθώς δεν διασφαλίζεται για παράδειγμα η αξία της μερίδας για τους επενδυτές, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Πολύ λοιπόν φοβάμε ότι ανοίγει ο δρόμος για ένα διαφορετικό επιχειρηματικό σχήμα έξω από την φιλοσοφία του «συνεταιρίζεστε» Και επίσης πολύ φοβάμαι ότι δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες και μάλιστα με αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό που προσδιορίζεται στο νομοσχέδιο ε, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να μεταβιβαστεί η περιουσία των συνεταιρισμών σε ιδιώτες. Αυτό θεωρώ ότι πραγματικά θα είναι δυσάρεστο και νομίζω ότι θα πρέπει να το δείτε έστω με την μείωση, την πολύ σημαντική μείωση αυτού του ποσοστού. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε.